Επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε για τους ναύκησους. Η Θέκλα μας είναι στην παρέα μας. Θέκλα μου αγαπημένη, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Τι κάνεις αγαπημένη μου, πώς είσαι? Είμαι καλά. Μπράβο. Είμαι καλά. Σε βλέπω έτσι χαμογελαστή και με παρέα πλέον. Η παρέα μου κοιμάται ευτυχώς. Να πούμε ότι επέστρεψε το σκυλάκι. Έχει επιστρέψει ο σκύλος μου, ναι, στο σπίτι και σήμερα πρέπει να τον κουράσουμε. Πήγα 2 ώρες βόλτα προηγουμένως για να είναι... Για να είναι ήσυχος τώρα. Είμαι σίγουρη ότι δεν θα πεταχθεί στο πλάσμα. Έτσι. Θα μιλήσουμε για ναύκησους σήμερα. Και δεν ξέρω πόσο κακό είναι να είσαι ναύκησος, γιατί το συζητούσαμε και εκτός αέρα εδώ. Το άκουγα. Ναι. Το άκουγα. Λοιπόν, βλέπω τώρα το τιτλάκι λέει σχέση με ναύκησο. Ναι, μπορείς να επιβιώσεις. Αν μπορεί να επιβιώσει σχέση. Ναι. Είναι άμεση μετάφραση από τα αγγλικά. Λοιπόν, ο ναυκισισμός είναι ένα χαρακτηριστικό, ένα στυλ προσωπικότητας, το οποίο δυστυχώς έχουν πολλοί άνθρωποι στις μέρες μας. Mm-hmm. Υπολογίζεται αδρά ότι 1 στους 4 ανθρώπους έχει ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Mm-hmm. Για να διαχωρίσουμε λίγο το ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας από τη διαταραχή ναρκισιστικής προσωπικότητας, η οποία είναι μία από τις διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος, θα πούμε ότι όλοι οι άνθρωποι που θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε ναύκησους δεν συναντούν όλα τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαταραχής ναυκισιστικής προσωπικότητας. Και δεν μπορούμε να κάνουμε διαγνώσεις για ανθρώπους χωρίς να είμαστε ψυχολόγοι εξειδικευμένοι στα τεστ προσωπικότητας και να τους έχουμε εξετάσει. Όμως, υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι και προσπαθούν να συνδεθούν με τους άλλους ανθρώπους, γιατί δεν συνδέονται ουσιαστικά, mm-hmm, το οποίο είναι σημαντικό να τα γνωρίζουμε, γιατί έτσι θα κάνουν νόημα πολλά προβλήματα που έχουμε στις σχέσεις μας, τα οποία δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε διαφορετικά. Είμαστε όλοι αυτιά, Θέκλα μου. Ναι, τα τελευταία 10-15 χρόνια έχει αρχίσει ευτυχώς η ψυχολογία να ασχολείται με το θέμα του ναρκισισμού ως στυλ προσωπικότητας και ευελπιστώ ότι το επόμενο διάστημα και οι διάφορες ψυχοθεραπευτικές αντιμετωπίσεις προβλημάτων στις σχέσεις ζευγαριών, στις σχέσεις γάμου, στις εργασιακές σχέσεις κλπ. Θα δουν και αυτό τον παράγοντα, τον παράγοντα του ναρκισισμού. Ποιος άνθρωπος θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι ναύκησος? Ναύκησος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικά εγωκεντρικός, ενδιαφέρεται να καλύψει τις δικές του ανάγκες και δεν έχει καμία συναισθηματική ενσυναίσθηση για τους ανθρώπους με τους οποίους συνδιαλέγεται. Η λέξη ενσυναίσθηση, η οποία είναι έμπαθη στα αγγλικά, σημαίνει να μπορώ να νιώσω τι νιώθει ο άλλος. Οι ναύκησοι έχουν γνωστική ενσυναίσθηση, μπορούν να καταλάβουν πότε είσαι χαρούμενος, πότε είσαι στενοχωρημένος, πότε είσαι θυμωμένος. Δεν διαθέτουν όμως συναισθηματική ενσυναίσθηση, δηλαδή δεν νοιάζονται, δεν συμπονούν τους άλλους ανθρώπους. Nice. Οι ναύκησοι έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους. Θεωρούν ότι δικαιούνται να έχουν τα καλύτερα πράγματα. Έχουν αυτό το οποίο λέμε ναρκισιστικό αίσθημα κυριότητας, στα αγγλικά λέγεται narcissistic entitlement. Mm-hmm. Το αίσθημα κυριότητας σημαίνει ότι εγώ θεωρώ ότι είμαι πολύ σπουδαίος και μια πολύ συνήθις φράση που χρησιμοποιούν οι ναύκησοι είναι ακόλουθη. Ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Η φράση «ξέρεις ποιος είμαι εγώ» υποδηλώνει έναν άνθρωπο πιθανόν είναι ναρκισιστικός. Θεωρούν ότι αυτοί είναι σπουδαίοι, είναι ιδιαίτεροι και πολύ συχνά θα λένε ότι είναι αδικημένοι. Μα γιατί εγώ να μην έχω γεννηθεί σε μια οικογένεια που να έχουμε πολλά χρήματα, όπως τους στάδια ανθρώπους που έχουν πολλά χρήματα, ή εγώ είμαι πάρα πολύ έξυπνος, είμαι πολύ έξυπνη και δεν έχω καταφέρει να σπουδάσω αυτό που θα ήθελα και αν το σπούδαζα σήμερα θα ήμουν καθηγητής στο πανεπιστήμιο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Οι άνθρωποι αυτοί διαθέτουν μια γοητεία, είναι γοητευτικοί και είναι εξαιρετικά χειριστικοί. Ελκύουν κοντά τους τα θύματα τους εντός εισαγωγικών, τους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι είναι καλοσυνάτη, είναι βολική και είναι άνθρωποι που θέλουν να ευχαριστούν τους άλλους, τους λεγόμενους people pleasers. Συνήθως πάνε πακέτο αυτοί. Δηλαδή βλέπεις έναν ναύκησο να δημιουργεί μια φιλία, μια ερωτική σχέση, μια συνεργασία με κάποιον άλλον, ο οποίος να έχει υπερβολική χαλαρότητα στα όρια.
όλοι άρτη. Ναι, θα ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Το συναντάμε περισσότερο σε άντρες ή γυναίκες, τον ναρκισισμό. Οι στατιστικές μιλάνε περισσότερο για άντρες, αλλά τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί και οι γυναίκες οι οποίες έχουν τέτοια χαρακτηριστικά και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Γιατί ζούμε σε μια κοινωνία που δεν είναι 100% πατριαρχική, που ήταν παλιότερα, έχει όμως αρκετά στοιχεία πατριαρχίας, οπότε είναι πιο εύκολο ένας άνθρωπος να μεγαλώσει με αυτό το αίσθημα κυριότητας. Υπάρχουν κάποια όπλα ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν οι ναρκισσοί, προκειμένου να κρατούν κοντά τους τους ανθρώπους από τους οποίους ρουφούν ενέργεια, και είναι το gaslighting, δηλαδή σε βγάζουν τρελό. Σου λένε, μα δεν είπα ποτέ εγώ αυτό το πράγμα, μα δεν έγινε έτσι, είσαι υπερβολικός, είσαι πολύ συναισθηματικός, είσαι υπερευαίσθητος και σε ενοχλεί αυτό το πράγμα, πότε τσακωθήκαμε, για παράδειγμα, σε βγάζουν τρελό. Επίσης έχουν ναρκισσιστικές εκρήξεις οργής, με πολύ μικρές αφορμές, για πράγματα τα οποία μπορεί κάποιος άλλος άνθρωπος να μην ενοχλεί το, μπορεί να κάνουν μια τεράστια έκρηξη οργής, η οποία προσομοιάζει με τις εκρήξεις οργής των νηπίων, τα λεγόμενα temper tantrums, δηλαδή από το πουθενά γίνεται μια ολόκληρη έκρηξη οργής και χρησιμοποιούν πάρα πολύ την παθητική επιθετικότητα. Κατεβάζουν μούτρα, δεν σου μιλάνε για ώρες ή για μέρες, έχουν τρομερή επικριτικότητα, μπορεί με ένα βλέμμα να σε διαλύσουν. Έχουν πάντα κάτι αρνητικό να πούν, μα πώς τα έκανες έτσι τα μαλλιά σου, ήταν καλύτερα προηγουμένως, ή έβαλες κιλά, ή δεν σου πάει αυτό το ρούχο ρε παιδί μου, δεν το έχεις να διαλέγεις τα ρούχα σου, αυτά είναι άκαρα. Γίνονται και προσβλητικοί μερικές φορές. Ναι, είναι υποτιμητικοί και έχουν ένα κύκλο λειτουργικότητας, τον οποίο είναι σημαντικό να τον καταλάβουμε, ειδικά στις ερωτικές σχέσεις. Στην αρχή μιας γνωριμίας κάνουν το λεγόμενο love bombing. Μας το ξαναείπες, σε κλαμώ αυτό. Θα σε κάνουν να νιώσεις ότι βρήκες τον άνθρωπό σου. Βρήκες τον πρίγκιπα πάνω στο άσπρο άλλο. Ανάθεμα μου το άλογο δεν μάθω και θα σε κρεμώ τον πρίγκιπα. Εσύ θα πιστεύεις και θα νιώσεις ότι βρήκες το ιδανικό τέλος. Το κελεπούρι, ναι, το λαχείο. Ναι, θα σου κάνουν mirroring, δηλαδή θα καθρεφτήσουν τη συμπεριφορά σου. Θα δουν ποια πράγματα θα αρέσουν και θα υποκριθούν ότι αρέσουν και σε αυτούς. Ή θα λειτουργούν και θα συμπεριφέρονται με παρόμοιο τρόπο μαζί σου, ώστε να πεις πω, σε όλα ταιριάζουμε. Σε όλα μοιάζουμε, θα σε ανεβάσουν στα ουράνια. Αυτό θα κρατήσει 4-6 το πολύ 8 εβδομάδες. Και μετά όλοι. Ο κύκλος θα συνεχιστεί με τον devaluation, την υποτίμηση, θα αρχίσουν να σε υποτιμούν, τον discard, θα σε πετάξουν. Και μετά πάει όταν θα πάνε να βρουν αλλού αυτό που λέμε ναρκισσιστική παροχή, δηλαδή θέλουν σημασία αυτοί οι άνθρωποι και προσοχή και θέλουν κοινό και θέλουν ανθρώπους να λένε μα τι όμορφη που είσαι, μα τι όμορφος που είσαι, μα τι σπουδαίος που είσαι και τα κοινωνικά δίκτυα, το Facebook, το Instagram κλπ. Είναι ένας χώρος στον οποίο αρχίζουν οι ναρκισσοί. Δηλαδή θα βάλουν φωτογραφίες, selfie, θα τους πούν κούκλα, αγάπη μου, μωρό μου, τι όμορφη που είσαι, τι όμορφος που είσαι και λοιπόν, θα πάνε να βρουν αλλού ναρκισσιστική παροχή. Και μετά θα θυμηθούν να είχε και μίαν, είχε και έναν, ο οποίος με λάτρεψε, ας πάω να τον τραβήξω πίσω. Και θα κάνουν το λεγόμενο hoovering, hoover ηλεκτρική σκούπα, θα σε τραβήξουν πίσω, κάνοντας ξανά ένα mini love bombing, θα σε τραβήξουν πίσω για να σε φέρουν μέσα να σου ξαναρουφήξουν το αίμα. Ουσιαστικά έχει ένα μοτίβο, Θέκλα μου δηλαδή, ακολουθούν ένα μοτίβο συμπεριφοράς. Ναι. Γι' αυτό δεν μιλάμε για τη διαταραχή ναρκισσιστικής προσωπικότητας και μιλάμε για ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, μιλούμε για μια συγκεκριμένη λειτουργικότητα, η οποία είναι σαφώς λειτουργική και η οποία σαφώς δημιουργεί πολύ σοβαρά προβλήματα στους ανθρώπους που βρίσκονται στον δρόμο. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για το θέμα του ναρκισσισμού, κυρίως στην Αμερική, εξ αφορμής του προηγούμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κάποιος ψυχολόγος ότι είναι το textbook παράδειγμα, είναι παράδειγμα βιβλίου για το τι σημαίνει ναρκισσισμός. Αντιλαμβάνεστε για ποιο μιλώ, δεν λέμε το όνομά του κλπ. Λοιπόν, θεωρούν οι ειδικοί αυτοί που ασχολούνται με τον ναρκισσισμό ότι αρκετοί πολιτικοί, ενώ και περισσότεροι, έχουν τέτοιο στυλ προσωπικότητας. Είναι άνθρωποι που μπορεί να τους συναντήσει σε όλα τα περιβάλλοντα. Οι κλινικοί ψυχολογοί που ασχολούνται με το ζήτημα λένε ότι ένας στους 4 περίπου στις μέρες μας έχει ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Όχι τη διάγνωση
της διαταραχής ναρκισιστικής προσωπικότητας του β' πλέγματος, αλλά ναρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Μπορεί η μάνα μας να είναι ναρκισιστός, ο άντρας μας, η γυναίκα μας, μπορεί το παιδί μας. Έχουμε ανθρώπους στη ζωή μας πολλούς. Ο συνάδελφος μας στη δουλειά που μας κάνει mobbing, το αφεντικό μας, ο υπάλληλος μας μπορεί να είναι. Δηλαδή, μπορεί να συναντήσουμε παντού τέτοιους ανθρώπους. Και πώς κάνουν τα θύματα τους να νιώθουν? Όταν βρίσκεσαι στην παρουσία τέτοιων ανθρώπων, μπορεί να δεθείς υπερβολικά μαζί τους μέσα από μια μέθοδο δεθήματος που στα αγγλικά ονομάζεται trauma bonding. Δεν είναι σε διαμέσου τραύματος. Αν έχεις μεγαλώσει με έναν τρόπο στον οποίο δεχόσουν συναισθηματική παραμέληση και κακοποίηση από τους γονείς σου, ξύλο, φωνές, υποτίμηση κλπ, έχεις συνδέσει αυτό τον πόνο με την αγάπη που θεωρούμε τους γονείς μας αγάπη. Οπότε αν συναντήσεις την ενήλικη ζωή σου έναν ναρκισσό, ο οποίος θα σε κάνει να νιώθεις τόσο άσχημα όσο ένιωθες όταν ήσουν μικρός, δένεσαι μαζί της, λόγω του άσχημου συναισθήματος. Και είναι πολύ δύσκολο τα θύματα των ναρκισσών να συνειδητοποιήσουν ότι βρίσκονται σε μια ναρκισσική σχέση και να ξεφύγουν από αυτή. Γι' αυτό και συζητούμε σήμερα για αυτά τα πράγματα. Αν μπορεί να επιβιώσει μια σχέση με έναν ναρκισσό, μπορεί να επιβιώσει όσο το άλλο το πρόσωπο του κάνει όλα τα χατήρια, δέχεται να θυματοποιείται. Εξαλείφει την προσωπικότητα. Πάει με τα νερά του βασικά. Ακριβώς. Ναι, γίνεται τόσο μικρός ώστε να μην υπάρχει, αλλά τα θύματα των ναρκισσών παθαίνουν σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, κυρίως διαταραχή μετατραυματικού στρες και σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες και μπορεί για όλη σου τη ζωή να υποφέρει ψυχολογικά μετά από μια τέτοια σχέση. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ξέρω ότι δεν έχετε χρόνο. Μας τα είπες όλα, ήσουν εξαιρετικοί. Μας έλεγες όλες τις απορίες χωρίς να ρωτήσουμε τίποτα. Και λέω για Στιφανή, θα το πάρεις πάνω σου γιατί έχεις ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Τελικά δεν χρειάστηκε, τα είπες όλα. Επειδή ήξερα πως δεν είχατε χρόνο, γι' αυτό τα είπα σχολοντά. Μας διαφώτισες, όχι, μας διαφώτισες πολύ και τα είπες έτσι πολύ συγκεντρωτικά και απλουστευμένα για να τα καταλάβουμε κιόλας. Ακριβώς. Σου χρωστώ περισσότερο χρόνο την επόμενη εβδομάδα, που ελπίζω να είσαι στην παρέα μας. Θα τα πούμε. Αγαπημένοι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Καλή συνέχεια.